Όταν ακούμε τον Ερντογκάν πώς εκφράζεται στη συνέντευξη που έδωσε και τολμά να μιλήσει ακόμα και για φιλία στο πλαίσιο που είναι, φαντάζομαι ότι πιστεύει ότι έχουμε ξεχάσει αυτό που έλεγε προηγουμένως και βέβαια τις απειλές του. Όταν μας λέει ότι δεν σας απειλούμε αν δεν μας απειλήσετε, ξέρουμε όλοι ότι είναι εντελώς λάθος, γιατί είναι ακριβώς αυτό που κάνει από την αρχή που είναι σε αυτήν τη θέση στην εξουσία της Τουρκίας. Άρα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Όσοι πιστεύουν ακόμα ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι με την Τουρκία, όταν ακούμε τέτοιες εκφράσεις, όταν μας εξηγεί ότι θα τα κάνουμε όλα στο δικαστήριο και έχει ενδιαφέρον ειδικά για τις θαλάσσιες ζώνες, εφόσον η Τουρκία δεν έχει καν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Είναι καθαρά μπαρούφες, δεν είναι καν επικοινωνιακά κόλπα, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Βλέπουμε ότι η Τουρκία που είναι απομονωμένη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα σαν πάτημα για να μπορεί να πει στους άλλους «εγώ τα πάω καλά με την Ελλάδα». Όταν μιλάνε για εμπιστοσύνη οι Τούρκοι καταλαβαίνουμε ότι είναι απλώς εμείς να οπισθοχωρήσουμε και τίποτα άλλο, γιατί ουσιαστικά όταν βλέπουμε τι γίνεται στον τομέα των στρατιωτικών, μιλήσαμε για τα F-35, όταν βλέπουμε τι γίνεται στον τομέα των στρατηγικών, βλέπουμε τι γίνεται με το ΝΑΤΟ, με τη Σουηδία, με την Ουκρανία, ακόμα και με το Ισραήλ, όταν βλέπουμε τι γίνεται σε επίπεδο ενεργειακό, το τι παίζει η Ελλάδα και πώς παίζει με την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου βέβαια η Τουρκία δεν μπορεί να παίξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πλαίσιο προβλημάτων για τον Ερντογκάν, ο οποίος θα ήθελε, τουλάχιστον με αυτή τη συνάντηση, να προσπαθήσει να καλυτερεύσει την εικόνα της Τουρκίας. Απλώς δεν το έχει ο άνθρωπος. Ακόμα και όταν εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι είναι εντελώς ύπουλο το όλο πλαίσιο, ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε απολύτως τίποτα. Και όταν μιλάει να προσφεύγουμε στη διεθνή δικαιοσύνη, στην πραγματικότητα είναι επειδή θέλει να δείξει ότι έχει κάποιο πάτημα σε αυτό το πλαίσιο, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει απολύτως τίποτα. Το γεγονός ότι δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας σημαίνει ότι το δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο για την Τουρκία και κατά συνέπεια, ακόμα και αν στείλουμε μια επιστολή, που βέβαια δεν θα το κάνουμε γιατί το ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα, το δικαστήριο θα πει ότι απλώς είναι αναρμόδιο επειδή δεν έχουμε υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας από τις δύο πλευρές. Άρα το πλαίσιο είναι εντελώς ξεκάθαρο. Τα άλλα προβλήματα στα οποία αναφέρεται ούτως ή άλλως ξέρουμε ποιος τα προκαλεί. Δηλαδή η λαθρομετανάστευση δεν είναι κάτι που προκαλεί η Ελλάδα, είναι εντελώς της Τουρκίας. Άρα προσπάθησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις να πούν ότι θα τα βρούμε, μπορούμε να τους δώσουμε ακόμα και λεφτά και να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει ένα αντάλλαγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο. Η Τουρκία, άμα δεν μας φοβάται, άμα δεν υπάρχει αυτό το δέος, πάντοτε χρησιμοποιεί διάφορα τερτύπια, διάφορα κόλπα για να μπορεί να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία με κάθε τρόπο. Άρα το πλαίσιο είναι εντελώς ξεκάθαρο, ακόμα και ό,τι έχει πει ο Ερντογκάν αποδεικνύει ότι είναι εντελώς σε ένα πλαστό πεδίο δράσης και κατά συνέπεια πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί ούτως ή άλλως αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε εξοπλισμένοι, να είμαστε προετοιμασμένοι και να είμαστε ανθεκτικοί σε κάθε μορφή επίθεσης.